Ένωση Νοσοκομιακών Γιατρών στην Πιερία συστάθηκε αποτελούμενη από 130 μέλη όλοι τους εργαζόμενοι στο Νοσοκομείο Κατερίνης και το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Πέτρας Ολύμπου. Στην ίδρυση του Συλλόγου συνέδραμε και ο Ιατρικός Σύλλογος Πιερίας. Ο Ιατρικός Σύλλογος Πιερίας από την πρώτη στιγμή αγκάλιασε την κίνηση αυτή των νοσοκομιακών γιατρών του νομού μας ώστε να έχουμε δυνατή φωνή και εκπροσώπηση στην Πανελλήνια Ομοσπονδία των Νοσοκομιακών Γιατρών. Και γι' αυτό ήταν από τα πρώτα μέλη του συλλόγου, ενεργά μέλη του συλλόγου και του προσωρινού διοικητικού συμβουλίου, ε, μέλη του Προεδρείου του Ιατρικού Συλλόγου Πιερίας, τόσο εγώ, όσο και ο Αντιπρόεδρος, ο κ. Ξηλούρης, όσο και ο Γραμματέας, ο κ. Ε, Τσανεκίδης. Έχουμε... Uh, συγκεντρωθεί ουσιαστικά για να αντιμετωπίσουμε αυτή την uh, επίθεση μέτρων που γίνεται από την uh, παρούσα κυβέρνηση uh, που uh, έτσι όπως εξελίσσεται βάζει σε κίνδυνο την ίδια την uh, λειτουργία του ΕΣΥ. Η νοσοκομιακή για τις μέχρι τώρα μπορώ να πω ότι ήταν αδρανής, συμμετείχαμε σε ένα σύλλογο με κάποιο άλλο νομό χωρίς ουσιαστικά να υπάρχει συνδικαλιστική εκπροσώπηση της πιέρια. Γι' αυτό πήραμε την πρωτοβουλία, δημιουργήσαμε το σύλλογο, έχουμε αυτή τη στιγμή 130 μέλη, τα οποία είναι γιατροί του νοσοκομείου, του ψυχιατρικού νοσοκομείου και των κέντρων υγείας. Και προσπαθούμε και εμείς να συμβάλλουμε στην άμυνα του ιατρικού κόσμου, στην λέλα από αυτή των μέτρων. Τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου και της Ένωσης Νοσοκομιακών Γιατρών είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Νοσοκομιακών Γιατρών, κύριο Δημήτρη Βαρνάβα, ο οποίος βρέθηκε στην Κατερίνη. Στις σημερινές καταστάσεις που βιώνουμε, θα πρέπει να στηρίξουμε την ελληνική κοινωνία και να μα στηρίξει η ελληνική κοινωνία. Το πρώτο όμως είναι το βασικότερο, διότι έχει γίνει πλέον σε όλους ότι έχουμε πάψει να βιώνουμε απλά μια οικονομική κρίση. Βιώνουμε μια ανθρωπιστική κρίση. Όταν υπάρχουν 20.000 άστεγοι στην Ελλάδα, ένα εκατομμύριο άνεργοι που το ξεπεράσαμε πλέον και το ένα εκατομμύριο, όταν οι δομές πρόνοιας, υγείας, παιδείας διαλύονται με ραγδαίους ρυθμούς, πρέπει κάποιοι να προβάλλουν αντίσταση να κρατήσουν την κοινωνική συνοχή. Ο πρόεδρο των νοσοκομιακών γιατρών όλη τη χώρα εξέφρασε την εκτίμηση ότι η κυβέρνηση μεθοδευμένα προσπαθεί να διαλύσει τη δημόσια υγεία. Αυτή τη στιγμή αποψηλώνεται το, το σύστημα υγεία από προσωπικό με ταχύτατου ρυθμού. Από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι η υγεία και η παιδεία πρέπει να εξαιρεθούν από τον κανόνα 1 προ 10 των προσλήψεων. Δεν εξαιρέθηκαν. Είχαμε υπολογίσει από κοινού με το Υπουργείο Υγείας το 2009 ότι τα κενά στο Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι 4.500. Έκτοτε έγιναν χίλιες προσλήψεις και 2.000 αποχωρήσεις. Αυτή τη στιγμή δηλαδή τα κενά στα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας και τα περιφερειακά ιατρία ανέρχονται σε 5.500 γιατρούς. Ο αριθμός του νοσηλευτικού προσωπικού είναι πολλαπλάσιος. Είναι περί της 20.000 τα κενά σε νοσηλευτικό προσωπικό. Τα νοσοκομεία λοιπόν από άποψη στελέχωσης είναι έτοιμα να καταρρεύσουν. Χαρακτήρισε μάλιστα τις προωθούμενες από την ηγεσία του Υπουργείου Υγεία συγχωνεύσει Νοσοκομείων ως τερατουργήματα. Υπογράμισε επίσης ότι θα πρέπει πάση δυσία να αποτραπεί η προωθούμενη εφημερία τομέα. Ένας γιατρός για όλο το χειρουργικό τομέα, ένας γιατρός για όλο το παθολογικό τομέα, και όλοι οι υπόλοιποι να βρίσκονται στα σπίτια τους και να τους καλούν αυτοί οι οποίοι θα εκτελούν και χρέη τηλεφωνητή. Εάν επικρατήσει κάτι τέτοιο θα χάσουμε δεκάδες ανθρώπινες ζωές, θα βρεθούμε διαρκώς σε κατάσταση διαπληκτισμών και εντάσεων με τους πολίτες, πράγμα το οποίο δεν το θέλουμε με τίποτα, και θα βρεθεί το ίδιο το σύστημα υγεία να πληρώνει υπέρογγε αποζημιώσει, οι οποίε θα είναι πολλαπλάσιε από τα χρήματα που θέλουν να εξοικονομήσουν μέσω των περικομμένων προγραμμάτων εφημέρευση. Οι νοσοκομιακοί γιατροί εκφράζουν και την αντίθεσή του και με τα χρήματα που πληρώνουν στα εξωτερικά ιατρία των δημοσίων νοσοκομείων οι πολίτε. Από μελέτη που έκανε η Εθνική Σχολή Δημόσια Υγεία για την τελευταία χρονιά, διαπιστώθηκε ότι 17,5% των πολιτών αποφεύγουν πλέον να πάνε στο νοσοκομείο διότι φοβούνται ότι θα πληρώσουν και δεν έχουν τα χρήματα για να πληρώσουν. Δηλαδή κατάφερε ο κύριος Λοβέρδος και η κυβέρνηση να λειτουργήσουν αποτρεπτικά στο να πηγαίνουν οι πολίτες στις υπηρεσίες υγείας για να καλύψουν τις ανάγκες τους. Τα επιχειρήματα τα οποία προβάλλονται από ορισμένου διοικητές συμπεραλαμβανομένου και του δικού σας ότι οι πολίτες έρχονται ε, για ψιλουπίδιγμα στο νοσοκομείο, είναι ασφαλώς ανόητα. Δεν έρχεται κανένας για λόγους αναψυχής στο νοσοκομείο. Αν θέλει αναψυχή θα πάει στον κινηματογράφο, θα πάει στην ταβέρνα, θα πάει οπουδήποτε, αν έχει τη δυνατότητα βέβαια να πληρώσει. Δεν έρχεται όμως στο νοσοκομείο για λόγους αναψυχής. Ακόμα και κάποιο ο οποίος είναι κατά φαντασία δεν πάει να είναι ασθενής.